Πάμε στο ταμείο. Στην πεμπτουσία κάθε δημοσκόπηση, που δεν άλλο από την ε, πρόθεση ψήφου. Πάμε λοιπόν να δούμε πώ διαμορφώνεται τα πράγματα για αυτόν τον τελευταίο μήνα του χρόνου. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία ε, να παραμένει πρωταγωνιστής στο πολιτικό σκηνικό με 31,5%. πλην όμω να καταγράφει απόλυε τη τάξη μια μεση ποσοστίας μονάδα. Από το 33% έχει πάει στο 31,5%. Άρα έχει επηρεαστεί από τα γεγονότα τα οποία εκτιλήχθηκαν αυτέ τι τελευταίε 30 ημέρε. Τον ΣΥΡΙΖΑ να υποχωρεί κατά τη ακόμη, από το 12,5% να βρίσκεται στο 12% πλέον. Τρίτο κόμμα, δεύτερο κόμμα, με συγχωρείτε το Πασόκ, αλλά καθυλωμένο. 13 το βρήκαμε, 13 είναι. Μικρή υποχώρηση για το ΚΚΕ το 9 στο 8,5%. Σταθερά στο 3 οι Σπαρτιάτε, σταθερά στο 5 η Ελληνική Λύση, στο 3 η Νίκη από 2,5, παραμένει στο 2,5 η Πλεύση Ελευθερία. Ε, η Νέα Αριστερά. Να, τη μετράμε εδώ για πρώτη φορά και τη βρίσκουμε στο 2%. Όσο δηλαδή και η μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη στο 15% ψηλό το ποσοστό της γκρίζα ζώνης. Και πάμε να κλείσουμε με την υπόθεση, με το σενάριο που κάνουμε, τη, με την κατανομή αναποφάσεων κατά αναλογικό τρόπο. Εδώ λοιπόν η Νέα Δημοκρατία α, έχει 37% από 38, 14 ΣΥΡΙΖΑ από 14,5% 15% το Πασόκ. 10, 10 με συγχωρείτε, το, το ΚΚΕ, 3,5 5,5, ε, συγγνώμη, 6 η, η ελληνική. ελληνική λύση ε, κερδισμένη από 5,5, 3,5 από 3 η νίκη, επίσης μισή μονάδα πάνω και η νίκη ε, σταθερά στο 3 η πλέψη ελευθερίας. Και πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. 2,5% στο σενάριο αυτό η Νέα Αριστερά στην πρώτη εμφάνιση στις κάρτες της ΠΑΛΣ και στο 2,5% η Μέρα 25. Λοιπόν, Παύλο, να ξεκινήσουμε από σένα. Καταρχάς φαίνεται να έχει επηρεαστεί η Νέα Δημοκρατία. Από τις mm -hmm. εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Δεν ξέρω αν έχει μετρήσει περισσότερο η ακρίβεια και ο τρόπο με τον οποίο ήρθαμε αντιμέτωποι με την αγορά αυτές τις μέρε, ή αν είναι το θέμα τη οπαδική βία, ή αν είναι το, το, η, η υποχώρηση από τη σκληρά δεξιά ατζέντα. Θα έλεγα περισσότερο το τρίτο είναι η υπόθεσή μου. Γιατί το ενδιαφέρον αυτή τη έρευνα είναι ότι μετρούσε μέχρι χθε. Είναι πω έχει πλήρω ενσωματώσει. Το πώ η κοινή γνώμη εισέπραξε τη συζήτηση στη Βουλή για το θέμα τη απασχόληση μεταναστών. Είναι φανερό ότι έχει μια. Ε, η, η Νέα Δημοκρατία εφίσταται μια μικρή φθορά τη τάξη τη μία-μία μισή μονάδα, η οποία όμω δεν πηγαίνει σε κανέναν από του αντιπάλου τη. Ε, ε, έχουν συμπίσει όμω ε, ο Βελόπουλο και δεξιά νίκη, της Νέας η δεξιά τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, Φαίνεται αυτή μια μονάδα ναι. να λίγο, ευνοεί. Λίγο. λίγο. Είναι φανερό, αν, αν έχω δίκιο ότι. Η φθορά τη Νέα Δημοκρατία οφείλεται κυρίω στα γεγονότα των τελευταίων ημερών, δηλαδή στην υποχώρηση από τη δεξιά ατζέντα, την οποία υποχώρηση υπογράμμισε η στάση του Αντώνη Σαμαρά. Είναι φάρο την έκανε πιο ορατή. Ε, αυτό προφανώ κοστίζει. Χάνει από τα δεξιά τη, δεν χάνει από τα αριστερά τη. Ε, και ταυτόχρονα βλέπω ότι μεγαλώνει η δεξαμενή των εκείνων που δηλώνουν αποφάσει αποφάσεις Η, η γκρίζα ζώνη πάει από το 13,5 στο 15. Τη Νέα Αριστερά, την περαιτέρω Τώρα, υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την καθήλωση του ΠΑΣΟΚ. Άρα η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να υφίσταται μία φθορά και κυρίω προ τα δεξιά τη. Τα διάφορα δεξιά, δεξιότερα τη Νέα Δημοκρατία κόμματα δεν εισπράττουν και πάρα πολύ, ούτε την απειλούν. Τα αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται να κινούνται σε μια κατάσταση στασιμότητας. Η, πτώ η πτώση και η φθορά του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται και δεν μπορώ, να φα δεν μπορώ να δω κάτι που θα την ανακόψει, τουλάχιστον στο, στο προσε... αμέσως προσεχές διάστημα. Έχει ενδιαφέρον το ότι και το ΠΑΣΟΚ μοιάζει να έχει κολλήσει, έχει καθίσει στη δεύτερη θέση, πολύ σταθερά, αλλά δεν ανεβάζει τα ποσοστά του. Η πρώτη καταγραφή τη Νέα Αριστερά είναι αυτή. Δύο στην, εκτί... στην πρόθεση, δυόμιση στην εκτίμηση ψήφου. Από πού παίρνει αυτό το δυόμιση. Τι αφαίνεται, χωρί να είμαστε σίγουροι Uh, γιατί δεν είχαμε ρωτήσει τι απαντήσαν στην προηγούμενη μεγάλες, Το κύριο, Η κύρια βάση τη να είναι αποσυσπηρωμένοι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι οι οποίοι ενδεχομένω βρίσκονταν στην κρίζα ζώνη, σε ένα μεγάλο ποστό, ή είχαν πάει λίγοι στο ΚΚΕ, λίγοι στο ΜΑΡΑ25. Γι' αυτό και βλέπουμε κάποια από τα κόμματα αριστερότερα του ΣΥΡΙΖΑ Άρα, να, να χάνουν. Αν ότι φεύγουν λίγοι από το ΣΥΡΙΖΑ, λίγα από το ΚΚΕ, αλλά το, το, μεγα, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι άνθρωποι που ήταν παρκαρισμένοι στην κρίζα ζώνη. Θα θα έλεγα ότι όλοι mm. φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ ή έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ήταν στην κρίζα πρώτη ζώνη πρώτη λιγότερη φάση. στο ΚΚΕ ή στο ΜΕΡΑ25 και από όλους αυτούς η mm. Νέα Αριστερά φάνηκε σε αυτή την πρώτη αποτύπωση που κάναμε να μαζεύει, νομίζω, κατά βάση να, ψηφόρου ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ ναι. την έχει κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Θεία, όταν η διαφορά παραμένει στα όρια του στατιστικού σφάλματος, δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό με βεβαιότητα. Όμως, βλέποντας τη τάση, βλέπουμε το Πασόκ να ανεβαίνει ή να είναι σταθερό και το ΣΥΡΙΖΑ να πέφτει. Ω εκ τούτου, οι πιθανότητες παραμένουν υπέρ του Πασόκ. Υπάρχει και μια παράσταση Εγώ... δεύτερης θέσης. Σωστά. Σωστά. Με Υπάρχει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Παράσταση δεύτερη θέση, η οποία έχει επευθύνει. Εγώ αυτό που θέλω να σταθώ είναι η ΣΥΑ ανέφερε τρία πολύ σοβαρά θέματα. Που κάθε ένα από αυτά θα αρκούσε για να ρίξει το κυβερνών κόμμα δύο και τρει μονάδε. Και βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία χάνει μία μισή μονάδα. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Το δεύτερο είναι αυτό που είπε ο Παύλο. Έχουμε απώλειε από το κυβερνών κόμμα και δεν έχουμε κέρδη ούτε από το δεύτερο ούτε από το τρίτο. Ο τρίτο χάνει, ο δεύτερο είναι σταθερό. Βέβαια για το ΠΑΣΟΚ, όταν όλα τα υπόλοιπα κόμματα αριστερότερα τη Νέα Δημοκρατία. Χάνουν από τι ψήφου που μαζεύει το νέο κόμμα, η νέα κοινοβουλευτική ομάδα. Το ότι το Πασόκ φαίνεται να είναι σταθερό, mm. μα δείχνει κάτι. Ότι ίσω το Πασόκ δεν επηρεάζεται τόσο από τη νέα αριστερά. η ψηφοφόροι που έχει πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ακριβώ ψηφοφόροι τόσο αριστεροί όσο κεντροαριστεροί και κεντρώοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον να περιμένουμε λίγο ακόμα και για τη μάχη τη δεύτερη θέση. Γιατί, ναι, και για τη νέα αριστερά ίσω πρέπει να περιμένουμε, γιατί υποθέτω ότι. Για ένα μεγάλο μέρο του εκλογικού σώματο απλώ είναι άγνωστο μέγεθο. Δεν έχουν ιδέα τι είναι αυτό. Εντάξει, εκείνοι Νομίζω που βλέπουν κράστες, τακτικά ειδήσει ή νερίδες ξέρουν. Α, αλλά οι άλλε δυνάμει θα είναι οι ευρωεκλογέ. Δεν υπάρχει ναι. αμφιβολία ότι εκεί θα δούμε πού κάθεται πλέον, πού ισορροπεί αυτό το νέο πολιτικό σκηνικό που έχουμε εδώ. Άρα, για να το κλείσουμε. Θα μετρήσουμε πολλέ φορέ ω τότε. Συμπέρασμα. συμπέρασμα. Πώ κλείνει αυτή η χρονιά. Πολιτικά. Με μια εντυπωσιακή σταθερότητα, γιατί η, η... το αποτέλεσμα των εκλογών του Ιουνίου μας έδωσε ένα κόμμα στην εξουσία που έχει τη τάξεις του 40% και παραμένει σε αυτή mm. την τάξη μεγέθους. Α, τα κόμματα αριστερά του στο 43%, πάνω κάτω εκεί είναι, με ελαφριά κάμψη. Και τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας στο 14%, κάπου εκεί είναι και τώρα. Άρα, είναι εντυπωσιακό ότι έξι μήνες μετά τις εκλογές τα βασικά πολιτικά μεγέθη, οι βασικές πολιτικές οικογένειες παραμένουν σταθερές. Λοιπόν, να είμαστε καλά, θα τα πούμε του χρόνου ξανά. Εύχομαι κάθε καλό. Με τον Παύλο θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ και, και σε εσάς και σε και όλους. πάντα Γιώργο.